Γεια χαρά σε όλους, Απόλλωνας εδώ. Σήμερα θρησκευτική νηστεία και κετογονική διατροφή. Είναι εφικτό να τα συνδυάσουμε? Πάμε να δούμε. Αν είστε πρώτη φορά εδώ στο κανάλι, κάντε εγγραφή, μοιραστείτε το βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε like. Πάμε. Πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί αν μπορούμε να ακολουθήσουμε κετογονική διατροφή και θρησκευτική νηστεία. Είπαμε ότι είναι δύσκολο κατά τις μέρες της θρησκευτικής νηστείας, τώρα ιδιαίτερα που έρχεται η 40η, η μεγάλη 40η, αν μπορούμε να την ακολουθήσουμε και να την εφαρμόσουμε. Γνωρίζουμε ότι συνήθως την 40η έχουμε πολλά φυτικής προέλευσης, πράγματα που περιέχουν υδατάνθρακα. Δεν εφαρμόζουμε μια κετογονική με αρκετό υδατάνθρακα για το λόγο ότι θα επηρεάσει την κέτωσή μας. Όμως τι γίνεται σε αυτή τη στιγμή όπου εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε πλέον τα γεύματά μας, να προσθέσουμε πρωτεΐνη, βασικό δομικό συστατικό το οποίο τώρα λείπει από την θρησκευτική νηστεία και ποια θα διαλέξουμε πρωτεΐνη, θα έρθει από τα θαλασσινά. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία θαλασσινών την οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, περιέχει αρκετά μικροστοιχεία και θα δούμε ότι με διάφορα υλικά όπως για παράδειγμα λάδι καρύδας, όπως λάδι αβοκάντο, μπορούμε να εμπλουτίσουμε αυτή τη διατροφή, να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα και φυσικά να ακολουθήσουμε την κετογονική διατροφή. Τώρα η ερώτηση είναι πού μπορούμε να βρούμε όλες αυτές τις συνταγές τις οποίες μπορούμε να φτιάξουμε κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής νηστείας. Είπαμε, φυσικά υπάρχει το e-book το οποίο έχουμε ήδη ανακοινώσει, υπάρχει στην ιστοσελίδα greekgoesketo.gr το οποίο μπορείτε να αγοράσετε από εκεί. Φυσικά υπάρχει μια πληθώρα τώρα συνταγών, μπορούμε να ξεκινήσουμε με συνταγές όπως είναι για παράδειγμα η ταραμοσαλάτα, από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε λαγάνα, υπάρχουν διάφορες σαλάτες, υπάρχουν σούπες, υπάρχει ακόμα και γλυκό, κυρίως πιάτα, τα οποία μπορείτε να ετοιμάσετε και να τα έχετε είτε σε μια συσκευή όπως είναι το κινητό στον υπολογιστή ή ακόμα και να το εκτυπώσετε. Μπορείτε να πάρετε το αρχείο εφόσον είναι δικό σας και να το εκτυπώσετε και να το έχετε στη βιβλιοθήκη σας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργήσετε συνταγές. Οι συνταγές αυτές δίνουν έμφαση ξανά στην πρωτεΐνη. Δεν θέλουμε τόσο πολύ να έχουμε υλικά όπως είναι η ξηρή καρπή, οι σαλάτες, οι πολλές, για το λόγο του ότι ξανά είναι υδατάνθρακας, δεν αποκομίζουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε να διατηρήσουμε το μυϊκό ιστό, πολύ βασικό για το σώμα το ανθρώπινο, να διατηρεί τον ανθρώπινο μυϊκό ιστό, γιατί είπαμε ο ιστός ο μυϊκός δεν είναι μόνο αυτός που βλέπουμε στα χέρια και στα πόδια, είναι η καρδιά, είναι όλα τα ζωτικά όργανα. Οπότε διατηρούμε τώρα μέσω της πρωτεΐνης και φυσικά όλων αυτών των πλούσιων σε μικροστοιχεία τροφών όπως είναι τα θαλασσινά τα οποία έχουμε. Και είπαμε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γαρίδες, καλαμάρια, μύδια, οτιδήποτε θαλασσινό εσείς θέλετε ή μίξ αυτών και να δημιουργήσετε αυτές τις υπέροχες συνταγές. Υπάρχουν ακόμα για παράδειγμα πίτες, τα οποία συνδυαστικά μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή υπάρχει η κέτο λαγάνα, την οποία μπορείτε να συνδυάσετε με ταραμοσαλάτα και ένα πιάτο, για παράδειγμα, τηγανιτό καλαμάρι το οποίο έχουμε, το οποίο πάλι είναι κέτο. Δεν φεύγουμε μακριά από την κετογονική, έχουμε κάποια υλικά τα οποία δεν θα είχαμε συνηθισμένα στην κλασική κέτο μεσογειακή διατροφή την οποία ακολουθούμε. Είναι ελαφρώς διαφορετική, όμως μας κρατάει μέσα στα κέτο πλαίσια τα οποία θέλουμε να έχουμε αυτές τις ημέρες τις οποίες θα ακολουθήσουμε τη θρησκευτική μας νηστεία. Ένα σημείο τώρα που θέλουμε να σταθούμε σίγουρα είναι το γάλα το οποίο μπορούμε να έχουμε κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής νηστείας. Έχουμε συμπεριλάβει τώρα δύο συνταγές. Η μία, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, είναι το γάλα από κουκουνάρι και η άλλη φυσικά είναι το γάλα καρύδας. Πράγματα τα οποία μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και στον καφέ μας, ιδιαίτερα σε αυτό το παράθυρο της νηστείας το οποίο θα έχουμε, της θρησκευτικής πάντα, το οποίο μπορείτε να δείτε όμως και τα βίντεο τα οποία υπάρχουν εδώ στο κανάλι, στο YouTube, τα οποία έχω δημιουργήσει και μπορείτε να δείτε πόσο εύκολα γίνονται αυτές οι συνταγές, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παντού για να κάνετε ακόμα κρέμες, να κάνετε τσία σε πούντινγκς, οι οποίες ακόμα υπάρχουν και εδώ μέσα στο βιβλίο. Υπάρχουν, είναι τόσο ευέλικτο το βιβλίο και έχει πάρα πολλά πραγματάκια τα οποία συνδυαστικά δουλεύουν μαζί. Δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο στην ουσία. Θέλουμε να το απλοποιήσουμε όσο γίνεται. Λίγα υλικά, σημαντικά διατροφικά πυκνά υλικά τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να ακολουθήσουμε πολύ εύκολα την κετογονική διατροφή, αυτόν τον τρόπο ζωής τον οποίο αγαπάμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτές τις τροφές κατά τη διάρκεια, είπαμε, της θρησκευτικής νηστείας, γιατί πάρα πολλοί τείνουν να χάσουν μυϊκό ιστό, γιατί καταναλώνουν μόνο υδατανθρακικές πηγές και καθόλου πρωτεΐνη. Οπότε παραμένει αρκετό λίπος στο σώμα, λιμοκτονούν κατά αυτή τη διάρκεια των 40 τουλάχιστον ημερών της 40ης και από εκεί και πέρα μόλις έρθει η περίοδος για να φάμε αρνί, αυγά και το οτιδήποτε, τρώνε όχι μόνο αυτό, τρώνε αρκετές πίτες, πατάτες, οτιδήποτε τους έλειψε και έτσι βάζουν ακόμα περισσότερο λιπόδι ιστό και πολύ λίγο ξανά πίσω μυϊκό ιστό. Οπότε είναι βασικό να ακολουθήσουμε αυτές τις αρχές και να καταλάβουμε ότι η διατροφή θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και φυσικά να μπορέσει να μας δώσει αυτό που ψάχνουμε, μακροζωία. Και φυσικά να κρατήσουμε το μυϊκό μας ιστό. Ο μυϊκός ιστός είναι ένα τώρα όργανο της μακροζωίας.
Γιατί αν χάνετε αρκετό μυϊκό ιστό, θα είναι επιβλαβής, θα υπάρχουν επιπλοκές για την υγεία μας. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να κοιμηθούμε πολύ εύκολα με το βιβλίο μέσα σε αυτή τη θρησκευτική νηστεία και την κετογονική. Αν δεν γνωρίζετε πώς να το κάνετε μόνοι σας, φυσικά δίνουμε και μερικά tips, όπως γιατί τρώμε ελιές και δεν τρώμε ελαιόλαδο, για παράδειγμα, σε μια θρησκευτική νηστεία, το οποίο ίσως πλέον να μην κάνει αίσθηση, γιατί πολλοί έχουν αυτή την ερώτηση. Θα βρείτε αυτά τα μικρά μυστικά μέσα στο βιβλίο. Όμως, μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε δώρο αυτό το βιβλίο σε κάποιον, είτε ακόμα στο εξωτερικό, σε κάποιον ο οποίος βρίσκεται και δεν μιλάει καλά ελληνικά. Υπάρχει η αγγλική έκδοση. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να το κάνουμε δώρο στη γιαγιά, και η γιαγιά όμως δεν αγαπάει τα κινητά και όλες αυτές τις ψηφιακές εκδόσεις, και το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό, μπορείτε, όπως είπαμε, να εκτυπώσετε το βιβλίο και να το κάνετε δώρο, γιατί είναι σε υψηλής ποιότητας PDF. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το greekgoskito.gr, την ελληνική έκδοση, και από το greekgoskito.com, την αγγλική έκδοση. Έτσι, υπάρχουν αυτές οι δύο εκδοχές, οι οποίες είναι ακριβώς ίδιες, απλώς μεταφρασμένες. Δεν χρειάζεται να πανικοληθεί κανένας κατά αυτή την περίοδο. Είπαμε ότι υπήρχε όλο αυτό το διάστημα που ασχολούμαστε με την κετογονική, δεν υπήρχε ο χρόνος να προετοιμάσουμε κάτι. Τελικά, μαζί με τη Ρομπέρτα, δημιουργήσαμε αυτό το e-book, το οποίο πιστεύω ότι θα βοηθήσει αρκετό κόσμο, ο οποίος θέλει να κρατήσει την παράδοση αλλά και την κετογονική διατροφή μαζί. Ένα. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να λάβετε αυτό το βιβλίο και φυσικά να το αξιολογήσετε και να μας αφήσετε να γνωρίζουμε τα σχόλια τα οποία έχετε και να μας δείξετε τις υπέροχες συνταγές τις οποίες φτιάξατε. Έτσι, όπως πάντα, θέλω να σας ευχαριστήσω που ακολουθείτε εδώ το YouTube κανάλι. Όπως είπα, μοιραστείτε το βίντεο με όσους θέλουν να ακολουθήσουν και το γονική διατροφή και θρησκευτική νηστεία και δεν γνωρίζουν πώς να το κάνουν. Instagram, Twitter, GreekGoSkito, Apollo Capsalis στο Instagram και φυσικά, όπως είπαμε, GreekGoSkito.gr για να πάρετε e-books, συνταγές και άρθρα. Όπως πάντα, θα σας δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.